σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Εγώ είμαι η Ντάρια ή αλλιώς ήδη καλεντίζει στο Instagram και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη για το σημερινό βίντεο, γιατί αυτά τα μικρά πραγματάκια που θα σας δείξω έχουν πραγματικά διευκολύνει πολύ τη ζωή μου και με έχουν βοηθήσει στο να κάνω μια πολύ σταδιακή μετάβαση στο πιο οικολογικό, ας πούμε, τρόπο ζωής, χωρίς να στερηθώ στην πραγματικότητα κάτι. Πριν ξεκινήσω όμως θέλω να κάνω μια σημαντική διευκρίνηση. Όταν εννοώ zero waste προϊόντα, δεν εννοώ φυσικά ότι όλη η παραγωγή τους είναι zero waste. Είναι μετρημένα στα δάχτυλα τα εργοστάσια που είναι εξ ολοκλήρου zero waste και δεν παράγουν δηλαδή κανενός είδους απόβλητα κατά τη διαδικασία παραγωγής, αλλά εννοώ ότι όταν φτάνει το προϊόν στα χέρια μας, δεν παράγουμε εμείς οι ίδιοι, αλλά απορρίμματα και απόβλητα. Θέλω να ξεκινήσω με το προϊόν που πραγματικά το κουβαλάω μαζί μου στη σχολή, στο φροντιστήριο, στις βόλτες μου, στα ταξίδια μου, σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητάς μου και μου είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πρακτικό. Και είναι το επαναχρησιμοποιούμενο ποτήρι μου. Το έχετε δει σίγουρα σε προηγούμενα βίντεο, γιατί δεν το αποχωρίζουμε. Είναι γυάλινο, αλλά είναι το γυαλί πάρα πολύ χοντρό και δεν σπάει. Άμα δείτε. Επίσης η ίδια εταιρεία η Keep Cup βγάζει και σε μπαμπού. Εμένα προσωπικά το μπαμπού δεν μ' αρέσει πάρα πολύ. Το καπάκι του είναι έτσι και κινείται έτσι και κλείνει ουσιαστικά και πλένεται πάρα πολύ εύκολα. Το καπάκι μπορεί να αφαιρεθεί κατά την πλύση, είναι πολύ εύκολο να πληθεί καλά και δεν κρατάει καθόλου μυρωδιές. Το επόμενο προϊόν που θα σας δείξω είναι το μεταλλικό μπουκάλι και είναι από την εταιρεία Chili's. Τα ίδια μπουκάλια ακριβώς βγάζει και 24 bottles, δεν έχει καμία διαφορά. Και ουσιαστικά αυτό το μπουκάλι έχει τη δυνατότητα να κρατάει 24 ώρες το νερό κρύο ή 8 ώρες οτιδήποτε έχετε μέσα ζεστό. Ωστόσο, εγώ προσωπικά προτιμώ να βάζω οποιοδήποτε ρυθμό στο ποτήρι μου και εδώ να βάζω μόνο νερό, καθώς το στόμιό του είναι λίγο στενό για να μπει εύκολα βούρτσα και μπορεί να κρατήσει μυρωδιές ή πολύματα. Και επειδή είναι ακριβό, ευτυχώς μου το κάνει δώρο ο φίλος μου, οπότε πρακτικά δεν το πλήρωσα, αλλά επειδή είναι ακριβό και θέλω να μου κρατήσει πολλά χρόνια, δεν θέλω να βάλω κάτι μέσα που μπορεί να μείνει η μυρωδιά του. Το συγκεκριμένο έχει εδώ στο καπάκι πλαστικό, αλλά έχουν βγει εξ ολοκλήρου μεταλλικά που όμως είναι λίγο πιο μικρά. Αυτό χωράει 500 ml και προσωπικά για 7-8 ώρες εμένα αυτό μου αρκεί όταν είμαι έξω. Αν ζείτε σε κάποια περιοχή που δεν έχετε πρόσβαση σε πόσιμο νερό από τη βρύση και αναγκάζεστε να παίρνετε μπουκάλια, και πάλι θα σας πρότεινα να πάρετε ένα τέτοιο μπουκάλι, γιατί όσο κρατάτε το νερό στο πλαστικό μπουκάλι, είναι πολύ πιθανό να εκλειθεί από το πλαστικό BPA, δυσφενόλη α, η οποία είναι μια ουσία που είναι δυνητικά καρκινογόνα και περνάει άμεσα στη ροή του αίματός μας, και ειδικά με το μπουκάλι είναι κάτω από φως, κάτω από ήλιο, είναι πολύ πιο εύκολο να αλλοιωθεί η γεύση και η ποιότητα του νερού μας. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό να το προσέχετε και στα τάπερ σας, αν χρησιμοποιείτε πλαστικά τάπερ, να αγοράζετε τάπερ τα οποία είναι BPA free. Γιατί το BPA δεν υπάρχει μόνο στα μίας χρήση πλαστικά, αλλά υπάρχει σε όλα τα πλαστικά. Και γι' αυτό το λόγο δεν είναι καλό κιόλας να ξαναγεμίσουμε τα πλαστικά μπουκάλια. Οπότε για μένα επενδύστε σε ένα τέτοιο μπουκαλάκι από οποιαδήποτε εταιρεία κι αν είναι, που να είναι μεταλλικό από μέσα, να μην έχει πλαστική επένδυση, που αναγνωρίζω ότι είναι αρκετά ακριβό, αλλά θα εξασκρατήσει χρόνια, οπότε θα βγάλει τα χρήματά του. Το επόμενο προϊόν στο ίδιο mood είναι το μεταλλικό μου καλαμάκι, το οποίο μεταλλικό καλαμάκι έρχεται μαζί με αυτό το βουτσάκι για να το καθαρίζετε. Είναι πιστοποιημένο και ανοξείδωτο. Υπάρχει σε πολλά μεγέθη, υπάρχει πιο κοντό, πιο παχύ, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και επίσης υπάρχει και σε μπαμπού και σε γυάλινο. Εγώ προσωπικά προτιμώ το μεταλλικό γιατί το γυάλινο θα έσπαιγε σε μια εβδομάδα και το μπαμπού για μένα είναι λίγο πορώδες και είναι πιο εύκολο να κρατήσει υγρασία και να απορροφήσει υγρά, οπότε είναι πιο εύκολο να αναπτύξει και μυρωδιές. Φυσικά υπάρχουν και τα χάρτινα καλαμάκια και τα καλαμάκια από μακαρόνια και τα βιοδιασπόμενα καλαμάκια. Υπάρχει τεράστια ποικιλία πλέον και τα περισσότερα μαγαζιά που έχουν κάποια οικολογική συνείδηση έχουν φέρει τέτοιου είδους καλαμάκια. Και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Αλλά εγώ έξω προσωπικά επιλέγω είτε να πίνω χωρίς καλαμάκι, είτε να κουβαλάω αυτό το καλαμάκι μαζί μου. Και στο ίδιο mood έχω να δείξω ένα πολύ παλιό μου gadget. Ένα πραγματάκι που μου έχει λύσει τα χέρια και είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Είναι για να φτιάχνεις τσάι, ουσιαστικά το πιέζεις και το ανοίγεις. Τέτοιο θα βρείτε σε όλα τα μαγαζιά που έχουν είδη κουζίνας. Γενικά προτιμώ να πίνω χύμα τσάι και επειδή είναι πιο οικονομικό, αλλά και επειδή τα ίδια τα φακελάκια του τσάι εμπεριέχουν πάρα πολύ πλαστικό. Οπότε όταν θερμαίνεται αυτό σε υψηλή θερμοκρασία, προφανώς δεν είναι και ό,τι πιο καλό. Οπότε ναι, ουσιαστικά βάζω το τσάι μου εδώ, το κλείνω
το βάζω μέσα στο ποτήρι μου και το αφήνω μερικά λεπτά και μετά το αδειάζω και το καθαρίζω. Είναι πάρα πολύ απλό, το έχω πάνω από 5 χρόνια, δεν έχει πάθει τίποτα και περνάμε στην ενότητα μπάνιο. Ένα από τα πράγματα που χρησιμοποιώ εδώ και ένα χρόνο και πραγματικά μου έλυσε τα χέρια και για ταξίδια και για λιγότερα προϊόντα και για φυσικά καθόλου πλαστικό είναι οι στέρεες μπάρες Saboan. Θα σας δείξω αυτή που χρησιμοποιώ. Είναι από τη Lush, είναι έτσι. Κάνει σαπουνάδα σχεδόν αμέσως. Καθαρίζει σε βάθος τα μαλλιά. Φυσικά, όταν χρησιμοποιείτε μπάρες Saboan, είναι σημαντικό να τρίβετε τα μαλλιά σας σε βάθος, γιατί δεν κάνουν τόσο πολύ αφρό όσο τα συμβατικά Saboan. Και αυτό είναι καλό, γιατί ουσιαστικά δεν έχουν τόσο πολλά sulfates. Αν και συγκεκριμένα η Lush έχει sulfates, και αυτό είναι ένα από τα συστατικά της που δεν μου αρέσουν. Αλλά εφόσον δεν έχω άλλες επιλογές αυτή τη στιγμή, χρησιμοποιώ αυτή την. Θα είμαι ειλικρινής, είναι ακριβά. Δηλαδή αυτή η μπάρα νομίζω έκανε γύρω στα 9-9,5 ευρώ, αλλά σκεφτείτε ότι θα κρατήσει περισσότερο από ένα συμβατικό Saboan, σχεδόν το διπλάσιο του χρόνου, και ότι φυσικά γλιτώνεται το πλαστικό. Από άλλες εταιρείες επίσης που έχω ψάξει, μπάρες Saboan είναι ακριβώς τις ίδιες τιμές, οπότε δεν έχει μεγάλη διαφορά. Μια εναλλακτική σε αυτές τις στέρεες μπάρες Saboan είναι το πράσινο σαπούνι που χρησιμοποιεί το αγόρι μου, ας πούμε, για πάρα πολύ καιρό τώρα και λειτουργεί μια χαρά. Θέλω και εγώ να το δοκιμάσω όταν τελειώσουν οι μπάρες αυτές, για να δω πώς αλληλεπιδρά με το μαλλί μου. Κάτι που έχει μοιραστεί μια κοπέλα μαζί μου είναι ότι χρησιμοποιεί αλεύρι σίκαλης για να πλένει τα μαλλιά της. Είναι μια πολύ πολύ απλή συνταγή, θα σας τη βάλω από κάτω, όπως και όλα αυτά που αναφέρω φυσικά κάθε φορά. Αυτό που μου τόνισε επίσης και εκείνη είναι ότι θέλει περισσότερο τρίψιμο και να ασχοληθείς λίγο περισσότερα με τα μαλλιά. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι, φαντάζομαι. Ένα άλλο προϊόν που έχω δείξει σε προηγούμενα μου βίντεο είναι αυτά τα επαναχρησιμοποιούμενα make-up pads, τα οποία είναι πάρα πολύ βολικά. Μπορείς να βάλεις το προϊόν τε μακιγιά σου εδώ πάνω και να καθαρίσεις με αυτό το πρόσωπό σου. Είναι από οργανικό βαμβάκι και στην πραγματικότητα εγώ αυτό που κάνω όταν τα χρησιμοποιώ, είτε άμα είναι πολύ βρώμικα τα μουλιάζω λίγο σε ζεστό νερό σε μια λεκανίτσα μόνα τους, είτε τα βάζω κατευθείαν στο πλυντήριο μέσα σε αυτή την τσάντα ή μέσα σε κάποια άλλη μικρή τσαντούλα για εσόρουχα ή οτιδήποτε. Θα σας δείξω και συνέχεια μία. Και είναι πολύ βολικά, τα χρησιμοποιώ ήδη 1,5 χρόνο, δεν έχουν πάθει τίποτα. Είναι πάρα πολύ εύκολα στη χρήση και φτάνουμε επιτέλους σε ένα από τα αγαπημένα μου προϊόντα. Το κύπελο περίοδου. Το κύπελο περίοδου λειτουργεί περίπου σαν το ταμπον, δηλαδή εφαρμόζεται εσωτερικά του κόλπου και ουσιαστικά το κάνεις C-fold, δηλαδή το διπλώνεις σε σχήμα C και το τοποθετείς. Φυσικά υπάρχουν και οδηγίες. Το συγκεκριμένο που έχω εγώ είναι από την εταιρεία Organic Cup και έρχεται μαζί με αυτό το τσαντάκι, το οποίο είναι από οργανικό βαμβάκι, είναι για να το παίρνετε έξω. Μπορεί να το χρησιμοποιείτε για 12 ώρες συνεχόμενα, δηλαδή δεν κάνει διαρροές. Φυσικά στην αρχή, μέχρι να μάθετε να το χρησιμοποιείτε, θέλει λίγο χρόνο, δηλαδή μπορεί κάποια στιγμή να έχετε μια μικρή διαρροή κτλ. Είναι πολύ εύκολο στη χρήση, είναι από σιλικόνη. Το μόνο που θέλει είναι αποστήρωση μία φορά πριν ή μετά την περίοδο και έχω δει άτομα που το χρησιμοποιούν για πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, αν σκεφτείτε ότι αυτό το πραγματάκι έχει γύρω στο 26 ευρώ και οι σερβιέτες που συνήθιζαν να παίρνουν το μήνα είχαν 3 με 4 ευρώ, πραγματικά βγάζει τα χρήματά του μέσα σε 5-6 μήνες. Δηλαδή, αξίζει και μπορεί κανείς να το κρατήσει για πολλά χρόνια. Δεν κρατάει μυρωδιές, απλά μπορεί να αλλοιωθεί λίγο το χρώμα του. Φυσικά υπάρχουν και σε άλλα χρώματα και σε άλλα μεγέθη από άλλες εταιρείες. Αυτή η συγκεκριμένη εταιρεία έχει μόνο 2 μεγέθη, είναι το A και το B. Το A είναι πριν από τη γέννα και το B είναι μετά. Εγώ έχω το A και γενικά όσα άτομα έχω μιλήσει και έχουν δοκιμάσει το A στην ηλικία μου είναι πολύ ικανοποιημένοι. Αλλά ο κόλπος κάθε γυναίκας είναι διαφορετικός, οπότε υπάρχουν και διαφορετικά σχήματα. Θα σας πρότεινα να το ψάξετε λίγο περισσότερο. Υπάρχουν κάποιες εταιρείες που απαιτούν ακριβή μέτρηση του κόλπου. Κάτι που δεν έχω ακριβώς καταλάβει πώς γίνεται, αλλά υπάρχει μια ομάδα στο Facebook, θα σας κάνω link από κάτω, στην οποία μιλάνε κοπέλες μεταξύ τους, περιγράφουν την εμπειρία τους, βοηθάνε μία την άλλη στο να επιλέξουν το σωστό κύπελο. Για μένα δούλεψε αυτό. Φυσικά δεν είναι κάθε γυναίκα που μπορεί να φορέσει κύπελο, γιατί κάποιες πονάνε περισσότερο όταν φοράνε κάτι εσωτερικά, είτε αυτό είναι ταμπόν είτε κύπελο. Εγώ είμαι από την άλλη κατηγορία των γυναικών που μειώνονται οι συσπάσεις μου, οπότε πονάω και λιγότερο. Οπότε εναλλακτικά έχω να σας προτείνω τις επαναχρησιμοποιούμενες σερβιέτες, οι οποίες είναι από βαμβάκι, έχουν εξωτερικά μία επένδυση, εσωτερικά
είναι έτσι. Είναι αυτές, νομίζω, μεσαίου προς μεγάλου μεγέθους. Τις είχα πάρει από τη Σαποντίνα πριν από περίπου ένα χρόνο και τις χρησιμοποιώ τις μέρες που βαριέμαι να βάλω το κύπελο, που δεν έχω τόσο μεγάλη ροή ή οτιδήποτε. Φυσικά είναι πολύ βολικές για τις γυναίκες που δεν μπορούν να φορέσουν κύπελο και υπάρχουν και πολλές ελληνικές εταιρείες που έχουν τέτοιες σερβιέτες. Έχω δει σε πολλά φεστιβάλ, όπως το Raise Your Voice Festival ή και το Vegan Life Festival που θα γίνει αυτή την εβδομάδα, έχει πολλές επιλογές από τέτοιες σερβιέτες, τέτοιου είδους σερβιέτες. Και είναι σημαντικό μόλις χρησιμοποιήσετε να τις μουλιάσετε λίγο σε μια λεκανίτσα για να φύγει το πολύ πράγμα και μετά να τις βάλετε σε ένα πλυντήριο με τα υπόλοιπα πράγματα. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας πω ότι φεύγουν οι λεκέδες εξ ολοκλήρου, αλλά ένα μεγάλο μέρος των λεκέδων φεύγει. Επιλέξτε ένα τέτοιο χρώμα για να μην έχετε θέμα, μην πάρετε άσπρες. Και αν όλα αυτά αποτύχουν και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ούτε κύπελο ούτε σερβιέτα, υπάρχουν και τα οργανικά ταμπών που έχουν επιστοποιήσει ότι δεν περιέχουν κάποια χημικά συστατικά τα οποία μπορεί να είναι δυνητικά βλαβερά για την υγεία. Φυσικά αυτό δεν είναι εντελώς zero waste, τουλάχιστον έχει λιγότερα χημικά για εσάς και το σώμα σας, εφόσον το ταμπών μπαίνει και μέσα στο σώμα. Και φυσικά έχει λιγότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο, γιατί είναι συνήθως οργανικό. Ένα άλλο προϊόν στο μπάνιο μου είναι αυτή εδώ η μπαμπού ντόουτσα, η οποία βιοδιασπάται, δηλαδή όταν τη χρησιμοποιήσουμε και έχει κάνει τον κύκλο ζωής της, αφαιρούμε αυτά εδώ τα δοντάκια και τα ανακυκλώνουμε και το υπόλοιπο μέρος, δηλαδή όλη η βάση, βιοδιασπάται. Το ρίχνουμε μέσα σε ένα κάδο κομποστοποίησης, είτε το κομποστοποιούμε ήδη στο σπίτι μας. Και ουσιαστικά το κεφαλάκι μπορεί να είναι είτε μαλακό, είτε μέτριο, είτε σκληρό. Η συσκευασία της είναι έτσι και είναι vegan και BPA free, ενώ οι συμβατικές οδοντόβουσες μέσα στα σούπερ μάρκετ δεν είναι BPA free. Έχω παρατηρήσει επίσης ότι εμένα μου διαρκεί περισσότερο καιρό από τις συμβατικές οδοντόβουσες και επίσης αυτό που κάνω για να παρατείνω τη διάρκεια ζωής της είναι όταν πια δεν θέλω να τη χρησιμοποιήσω για τα δόντια μου, τη χρησιμοποιώ μέσα στο σπίτι για να καθαρίζω επιφάνειες, για να ξύνω πράγματα και έτσι πραγματικά χρησιμεύει και σε κάτι άλλο μετά. Η πιο πρόσφατη μου αγορά είναι αυτό εδώ το τσαντάκι, στο οποίο μέσα βάζουμε τα ρούχα μας όταν τα πλένουμε και είναι έτσι μεγάλο, είναι πάρα πολύ μεγάλο όπως βλέπετε και είναι για να φιλτράρονται τα μικροπλαστικά. Τι είναι τα μικροπλαστικά και σε ποια ρούχα υπάρχουν? Τα μικροπλαστικά είναι μικρές ίνες πλαστικού που συνήθως υπάρχουν σε συνθετικά υφάσματα όπως ο πολυεστέρας και μολύνουν το νερό μας. Όταν βάζουμε αυτά τα ρούχα στο πλυντήριο, μικρές ίνες αποσπώνται και περνάνε στο σύστημα ύδευσης. Έχω κάνει ένα βίντεο που θα κάνω link πάνω για να το δείτε, που αναφέρουμε πολύ στη μόλυνση του νερού και στα μικροπλαστικά και είναι πολύ σημαντικό να προσέχουμε πραγματικά τι είδους υφάσματα αγοράζουμε και αν ακόμα έχουμε συνθετικά υφάσματα ή αν αγοράζουμε second hand συνθετικά υφάσματα, μπορούμε να τα βάζουμε σε αυτό, που το οποίο ουσιαστικά μαζεύει τις ίνες μέσα, μετά τις αφαιρούμε και τις πετάμε και το ξαναχρησιμοποιούμε καθαρό για να μην περνάνε οι μικροίνες στο σύστημα ύδρευσης. Μιλώντας λοιπόν για καθαριότητα, στην κουζίνα μου χρησιμοποιώ αυτές εδώ τις βούρτσες, οι οποίες είναι ξύλινες και το κεφαλάκι αλλάζει, δηλαδή μπορείτε να πάσα στιγμή να το αλλάξετε. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση όπως βλέπετε, αλλά τη βάση μπορείτε να την κρατήσετε για πάρα πολύ καιρό αν την προσέξετε και είναι πολύ βολικές για τα πιάτα, δηλαδή δεν έχω συμβατικές βούρτσες και σφουγγαράκια, με βολεύουν πολύ. Και επίσης έχω και αυτό που λέει ότι είναι για να καθαρίζει ποτήρια. Εμένα με βολεύει για να τρίβω τα λαχανικά μου. Δεν ξέρω, το έχω βρει άλλη χρήση. Αλλά σίγουρα άμα το κανείς το ισιώσει τελείως, μπορεί να πλύνει και τα ποτήρια, δηλαδή κάποιες φορές ίσως το κάνω. Και έχει ξύλινη βάση και αυτό πάλι μπορείτε να το αλλάξετε. Είναι από το site Σαποντίνα, από ένα ελληνικό site. Και για την καθαριότητα στο υπόλοιπο σπίτι χρησιμοποιώ αντί για Vetex και αντί για Swiffer και αντί για τέτοια πράγματα κάποιο παλιό κομμάτι ύφασμα ρούχο, σεντόνι, παλιά πετσέτα ή οτιδήποτε, το οποίο με βολεύει να καθαρίζω τις επιφάνειες. Συνήθως χρησιμοποιώ και άλλα φυσικά καθαριστικά. Αυτό θα είναι ένα ξεχωριστό βίντεο, γιατί δεν αγοράζω εδώ και ένα χρόνο περίπου χαρτί κουζίνας. Οπότε έχω τέτοια υφάσματα για οτιδήποτε χρειάζομαι και κάνω και οικονομία, δεν χαλάω και το χαρτί και χρησιμοποιώ κάτι που ήδη έχω. Οπότε τι καλύτερο. Αυτά νομίζω ότι είχα να πω πάνω κάτω. Ελπίζω να σας έδειξα ότι δεν είναι τόσο δύσκολο να κάνετε μια πολυσταδιακή μετάβαση σε ένα λίγο πιο οικολογικό τρόπο ζωής και να αποφύγετε το πλαστικό μίας χρήσης. Αυτό που ήθελα να πω σε αυτό το σημείο που δεν το έχω συζητήσει πάρα πολύ είναι ότι, όπως το καταλάβετε, καμία από αυτές τις εταιρείες που ανέφερα δεν έχει χορηγήσει αυτό το βίντεο και δεν με έχει πληρώσει για να φτιάξω ένα τέτοιο βίντεο. Το κάνω για να σας δείξω πραγματικά τι χρησιμοποιώ στην καθημερινότητά μου και να σας δώσω ιδέες. Οπότε, αν σας αρέσει η δουλειά μου, θα εκτιμούσα πάρα πολύ
να με υποστηρίξετε στο Patreon. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.